η στρατηγική τη πράσινη μετάβαση, αντί για πραγματικά μέτρα προστασία του περιβάλλοντο, πρημοδοτεί του ομίλου να ρηπαίνουν χωρί επιπτώσει ή με κάποιο ελάχιστο κόστο. Και αυτό του επιστρέφεται συνέχεια σαν πράσινη επιδότηση. Ο λαό δεν πληρώνει πολλαπλά. Με ίδιου πόρου φόρου, με πράσινα χαράτσια, με τεράστιε δαπάνε για πράσινε προδιαγραφέ κτηρίων, οχημάτων που αναγκάζεται να κάνει δανειζόμενο εάν δεν έχει. Με τη μετακύληση κόστου ω επιβάτη πληρώνοντα την εκτόξευση δημών εισιτηρίων, ενώ εφοπλιστέ ξεκοκαλίζουν επιδοτήσει και φοροαπαλλαγέ. Ακόμη και η καρκινογόνα και επικίνδυνη καύση απορριμμάτων περιλαμβάνεται προκλητικά στι βέλτιστε πράσινε πρακτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτέ τι αντιλαϊκέ δεσμεύσει, ω κοινό πρόγραμμα, έχουν αναλάβει η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ, το ΜΕΡΑ25, όποια κυβέρνηση και αν προκύψει στην Ελλάδα στι προσεχεί εκλογέ. Με πιο δυνατό ΚΚΕ, λοιπόν, ο λαό μπορεί να κλιμακώσει τον αγώνα για τι σύγχρονε ανάγκε του, για προστασία του περιβάλλοντο, παλεύοντα για μετατροπή τη ενέργεια των φυσικών πόρων σε κοινωνική λαϊκή ιδιοκτησία, με κεντρικό σχεδιασμό στην υπηρεσία των δικών του λαϊκών αναγκών.